Κοντά μας έχουμε και τον προπονητή του ΑΟΝ, τον κύριο Χριστοκαρδιώτη. Κόσμο, η ομάδα κατάφερε και πήρε την ουσία, πέρασε στην επόμενη φάση. Θέλω να μου πείτε αν μείνατε ευχαριστημένος καταρχάς από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών. Θέλω να πω ότι ο θεσμός του κυπέλου έχει ιδιαιτερότητες. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι νοκάουτ, αν και υπήρχαν επαναληπτικοί, που αν δεν προσέξεις μπορείς εύκολα να πάθεις ζημιά από οποιοδήποτε αντίπαλο. Αυτό μας έχει δείξει στο ποδόσφαιρο ο θεσμός του κυπέλου. Τώρα, όσο αφορά το παιχνίδι, σίγουρα χρησιμοποίησαμε αρκετούς νέους παίχτες που δεν είχαν συμμετοχές στο παιχνίδι. Ήθελα να βγάλω κάποια συμπεράσματα για την ομάδα μου, για τους παίχτες που δεν έχουν δηλαδή χρόνο συμμετοχής. Έμεινα ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Σίγουρα μπορούμε πολύ περισσότερα. Έχουμε δυνατότητες και θέλω οι παίχτες μου να πιστέψουν ότι μπορούν να δώσουν περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόκριση. Είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι και σίγουρα η νίκη είναι αυτή που μετράει στο τέλος. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βέβαια, είναι δυστυχώς το φαινόμενο συχνό. Η ομάδα σε αυτό το γήπεδο έχει καταφέρει και παίρνει τουλάχιστον τα αποτελέσματα. Μπορεί να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να μπορέσει να εξοικειώσει τους παίκτες του σε μια προετοιμασία ενός αγώνα έχοντας τέτοιες συνθήκες. Σίγουρα το γήπεδο δεν προσφέρεται. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ακατάλληλο για παιχνίδια. Αλλά αυτό έχουμε, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι όσο μπορούμε στο παιχνίδι, στον αγωνιστικό χώρο, να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% και να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Σίγουρα είναι δύσκολα, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη επιλογή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Και οι προσπάθειες των παιχτών δυσκολεύονται. Το γήπεδο θέλει δουλειά, πρέπει να είναι πατημένο σε κάθε παιχνίδι, να υπάρχει περισσότερη προσπάθεια για να είναι το γήπεδο σε καλύτερη κατάσταση. Για να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές σίγουρα να αποδώσουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πάντως, ο αγωνιστικός χώρος αυτός δεν προσφέρεται για να παίξει μια ομάδα με κάτω την μπάλα. Θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση για το τοπικό, πάει περισσότερο. Για να μου πείτε πώς είδατε τον Όφη, ο οποίος είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στην Α κατηγορία και διεκδικεί το πρωτάθλημα. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια, την άποψή σας για αυτή την ομάδα. Ναι, και στα δύο παιχνίδια μας άφησε καλές εντυπώσεις. Είναι μια ομάδα δυνατή, πειθαρχημένη, έχει καλό υλικό. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία με μια καλή προσπάθεια μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο της στο περιφερειακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κοτς. Καλή συνέχεια.